Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σαφές μήνυμα όσον αφορά τις μελλοντικές περικοπές της συντάξης έστειλε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, σε συνέντευξη που παρέθεσε σε ομάδα δημοσιογράφων λίγο μετά την ομιλία του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα μέτρα τα οποία έχουν συμφωνηθεί πρέπει να εφαρμοστούν, ήταν η απάντηση του κ. Juncker σε ερώτηση για το κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια αναδιαπραγμάτευσης του νομοθετημένου μέτρου των περικοπών των συντάξεων. Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος ενίσχυσης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας NBG Business Seeds, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε πρόσφατα την έναρξη συνεργασίας της με το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ. Η συνεργασία αφορά την αμοιβαία ενίσχυση και καθοδήγηση των νεοφυών επιχειρήσεων και των ομάδων που υποστηρίζουν και οι δύο φορείς, καθώς και την συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και εργαστηρίων με στόχο την πρόωθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας στους τομείς της παιδείας και του πολιτισμού. Ομάδες που λαμβάνουν υποστήριξη από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να προτείνονται από τον φορέα για ένταξη στο πρόγραμμα NBG Business Seeds για διεύρυνση τυχόν χρηματοδότησής τους. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν και στον ετήσιο διαγωνισμό καινοτομίας και τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη ο ένατος διαγωνισμός και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τις πρωτότυπες επιχειρηματικές τους προτάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση nbg.gr/competition μέχρι 8 Οκτωβρίου και ώρα 3 μετά μεσημβρίας. Τις περισσότερες από τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει τον τελευταίο καιρό για τα νέα iPhone της Apple, επιβεβαίωσε ο Tim Cook από το αμφιθέατρο Steve Jobs στο Cupertino της Καλιφόρνια, όπου και ολοκληρώθηκε χθες η επίσημη παρουσίαση της εταιρείας. Η Apple παρουσίασε τον διάδοχο του iPhone X, ονόματι iPhone XS, αλλά και την ενισχυμένη του έκδοση iPhone XS Max. Παράλληλα, βέβαια, μας σύστησε και ένα τρίτο τηλέφωνο, το νέο οικονομικό iPhone XR. Οι πιστοί ακόλουθοι της Apple, λοιπόν, θα πρέπει να κάνουν υπομονή λίγες μέρες ακόμα, αφού σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, τα νέα iPhone θα κυκλοφορήσουν στη χώρα μας στις 28 Σεπτεμβρίου. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δίκτυο να κυμαίνει στις 692,70 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,39%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.